με ρούδια. Τι ωραία που ξεκίνησε η μεγαλοτεταρτούλα μου. Κοιτάξτε πόσα δημητριακά μου μείνανε μέσα στο βάζο και δεν έχω άλλα. Μα αυτά θα πορευτώ σήμερα. Αυτό πώς έχει γίνει τώρα, ρε παιδιά. Κοντεύει να αυτή η βλογκοστή νομίζω θα με τρελάνει. Έβαλα την μπαταρία μου να φορτίσει και την έβαλα τώρα στην κάμερα και έχω ένα νταμάκι μείον. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, είμαι πανέτοιμη. Έχω βάλει εννοείται και την καινούργια μου την μπλούζα και έχω βάλει και αυτό το ζακετάκι, ας το πούμε. Το οποίο το έχω από το 2016. Θυμάμαι ακριβώς γιατί ότι το έχω από το 2016, γιατί ήταν το πρώτο ρούχο που αγόρασα όταν είχα πρωτογνωρίσει τον Κανάκη και ήταν να βγούμε το πρώτο μας ραντεβού. Και έτσι ήταν πολύ της μόδας αυτά τα τύπου Σανέλ και πήρα ένα έτσι να έχω. Έχουμε ετοιμαστεί να φύγουμε να πάμε λογοθεραπεία. Είναι η τελευταία λογοθεραπεία μας πριν το Πάσχα. Όχι, βλακίζει λέω, καλά, έχουμε και αύριο. Τι σας λέω. Καλά, ότι να, έχω μπερδέψει τις μέρες. Πάλι νόμιζα ότι είναι Πέμπτη σήμερα. Και μου ήρθε και η παραγγελία μου χθες από Life Flex που πήρα κάποιες λαμπαδούλες ακόμα. Πήρα αυτή εδώ πέρα για την κυρία Κατερίνα, σαν αυτή που έχω εγώ. Και της πήραμε και ένα σετάκι εδώ, αυτό. Για καλό Πάσχα. Να της το δώσουμε σήμερα που το πάω. Αν και έχουμε και αύριο, αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς μπερδεύτηκα έτσι. Το δώσουμε σήμερα γιατί αύριο μπορεί να νομίζω ότι είναι Παρασκευή και να μην τον πάω λογοθεραπεία. Αφήσαμε τον Αλέξανδρο στο λογοθεραπεία και με έφερε βόλτα στη Λαϊκή. Να πάρουμε. Αυγά, ναι, θα πάρω μια καρτέλα. Βαμμένο, εντάξει, ρε παιδί τώρα. Θα πάρουμε μια καρτέλα εγώ θέλω. Άσπρα θέλεις? Ναι, άσπρα. Έχει εδώ, κοιτάξτε, και κόκκινα έτοιμα βαμμένα. Έχει άλλα χρώματα. Τώρα που γι' αυτό άνοιξε την κάμερα για να φοβηθείς. Να δείξεις πώς θα σε... πώς θα με ματώσεις. Φτιάχνω νύχια εδώ όπως έχετε καταλάβει. Και θυμάστε στο προχθεσινό βίντεο την τύχη της ανιψιάς μου της δόλιας. Ακόμα πρέπει να πονάει. Εδώ άνοιξε την κάμερα για να αγχωθεί και με κόψει. Και να την κόψω. Και να έχουμε τέτοιο σε ζωντανή μετάδοση. Τα νύχια μου είναι πανέτοιμα. Δείτε πόσο ωραία βγήκανε. Καθίστε να πατήσω λίγο πάνω στην οθόνη. Μπας και κάνει focus και φανούνε. Πόσο ωραία είναι. Βάλαμε αποξηραμένα φιλαράκια σε αυτά τα δύο και αυτό το χρυσό. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι ανοιξιάτικα και μου θυμίζουν και λίγο πασχαλινά. Και αποφάσισα λίγο να ανοίξουμε αυτά εδώ. Να τα δούμε γιατί χθες δεν πρόλαβα να τα ανοίξω. Να δούμε λίγο τι μου έτυχε. Δεν έχω πάρει άλλα από αυτή την σειρά. Γιατί τα άλλα τα έχουμε συμπληρώσει και είχαμε φτιάξει καδράκι. Νομίζω σας το έχω δείξει αν θυμάμαι καλά. Για να δούμε τι πετύχαμε. Δικά μου είναι. Ω, με την πρώτη. Αφού με την πρώτη. Χάρι Πότερ με την πρώτη πέτυχα. Μαμά, αφού εγώ τα διάλεξα. Εσύ τα διάλεξες, ναι. Τι λες, αφού εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ χθες. Τι εννοείς εσύ τα διάλεξες? Απίστευτο, τι πετύχαμε? Πήρα πολλά μου. Χάρι Πότερ. Αυτό πετύχαμε, αυτό εδώ πέρα που έχει, δεν ξέρω τι είναι αυτά σελίδοδείκτες. Και τον Χάρι Πότερ. Ορίστε, δικό σου, πάρ' το, έλα. Από τη Λαϊκή πήρα μια καρτέλα με λευκά αυγά, να βάψουμε αύριο. Ελπίζω να πετύχει αυτά με τον κουρκούμα και λάχανα και τα σχετικά. Και επίσης πήραμε και λουλουδάκια ήλιους, έτσι που μου αρέσουν για αυτή εδώ την εποχή. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Σ' αρέσουν και σένα? Α, εγώ λέω για τον ήλιο το λουλούδι. Ναι. Ναι. Ναι, για λουλούδι.
Είδες, δεν μοιάζει με τον ήλιο. Μα είναι και μυρμηγκάκι. Είναι μυρμηγκάκι αυτά. Όχι, δεν είναι μυρμηγκάκι, αλλά θα μπορούσε, μοιάζουν. Και αυτό εδώ είναι το στεφάνι που επέλεξα για φέτος να βάλουμε. Και καλό μήνα, βρε παιδιά. Δεν σας είπα καλό μήνα. Καλό μήνα, καλή πρωτομαγιά. Το μόνο που με χαλάει, νομίζω πως έχετε καταλάβει όσες με ξέρετε καιρό, ποιο είναι. Παρ' όλα αυτά, λέω να το αφήσω. Μπας και δεν ξέρω, πάει καλύτερα το πράγμα. Είπα στην κοπέλα να μου βάλει και μια κορδελίτσα για να καταφέρουμε να το κρεμάσουμε. Έχει εδώ και την πεταλουδίτσα του και λέω να το κρεμάσουμε όπως και πέρσι στην Τζαμαρία. Μπροστά στο παράθυρο που φαινόταν πάρα πολύ ωραία από κάτω. Πέρσι ήταν έτσι πολύ όμορφο. Και μ' αρέσει που φαίνεται έτσι και λίγο το στεφάνι. Ήρθαμε μία βόλτα μέχρι το Avenue, γιατί θέλω να πάρω ένα δωράκι πασχαλίνο, έτσι είναι λίγο καλό, θέλω να πιστεύω ότι στο σκλεβέντη θα έχει κάτι ωραίο. Και να πάρουμε και κανένα καλαθάκι, γιατί δεν έχω πάλι για ακόμα μία χρονιά που να βάλω τα αυγά. Θα βάψω αύριο. Έτσι ένα όμορφο καλάθι, δεν ξέρω τι παθαίνουν τα καλάθια κάθε χρόνο και εξαφανίζονται, αλλά ελπίζω να βρω κάτι έτσι πασχαλίνο, ξύλινο ή και πύλινο. Έχει καλαθάκια, βέβαια κόκκινα, που ξέρετε τι παθαίνω εγώ τώρα με το κόκκινο. Α! Έχει και αυτό εδώ. Το οποίο είναι έτσι ομορφούλι. Έχει και αυτά εδώ που είναι με κοτούλες. Και μου αρέσει και αυτό εδώ που έχει το καρουδάκι. Ωραία είναι και αυτά. Καλέ, κοιτάξτε εδώ πιο δεξιά. Πόσα καλάθια είχε και μετά είχα δει. Πολύ ωραία είναι και αυτό μου αρέσει. Βέβαια είναι έτσι λίγο στις αποχρώσεις του πορτοκαλί. Παρόλα αυτά είναι ωραίο αυτό. Ναι, σαν ξύλινο φαίνεται, αλλά δεν είναι ξύλινο, είναι γυαλί. Μετά έχει και τέτοιες τικούλες, αλλά όχι, νομίζω το καλάθι το προτιμώ. Έχει και ωραία πιατάκια. Έχει και πάρα πολύ ωραίες λαμπάδες. Δείτε αυτή εδώ. Και για αγοράκι και για κοριτσάκι. Εδώ με κύκνο, wow, πάρα πολύ ωραία. Και αυτή εδώ είναι φοβερή. Πολύ όμορφη σχέδια έχει. Έχει φέρει και πάρα πολύ ωραία ψεύτικα λουλούδια. Δηλαδή, δείτε αυτά πόσο ωραία είναι. Και τα 30 φυλάκια εδώ, είναι σαν αληθινά. Και επίσης έχει και σαν αυτό το στυλ ευκάλυπτου που έχω εγώ πάνω στο τραπέζι και με ρωτάτε, έτσι πιο διαφορετικό βέβαια, αλλά είναι σχετικά ίδιο. Πολύ ωραία έχει να φτιάξετε έτσι μια σύνθεση. Έχει και τους οφείλει εδώ. Πάμε για ένα mini supermarket haul. Εδώ λίγα κρεατάκια. Αγαπημένες always, εγώ παίρνω αυτές και τις πράσινες. Έχω πάρει και άλλες συσκευασίες εδώ να υπάρχουν. Μπεταξάκια, σφουγγαράκια, ψωμί του toast. Τα μορομάντιλα και αυτά που είναι με το ενόπνευμα για την τσάντα, γιατί τα βολεύομαι πάρα πολύ. Πατατούλες, ψωμάκι του toast. Χαρτίγιες, χαρτικούζινας. Okay. Και για καλαθάκι για τα αυγά μας αύριο. Πήρα αυτό εδώ. Το μόνο κακό είναι ότι δεν είχε στο σκλαβενίτι αυτό το χορταράκι που βάζεις μέσα για να τα βάλω. Και βαρέθηκα να πάω τζάμπο. Γιατί πήγαμε στο μεγάλο, πήγαμε στο σκλαβενίτι που είναι στο Avenue. Αλλά βαρέθηκα να πάω τζάμπο για να βάλουμε κάτι. Ήταν και ο Αλέξανδρος λίγο σήμερα στο σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω τι είχε πάθει. Και δεν ήθελα να του κάνω τη χάρη να πάμε στο σούπερ μάρκετ, γιατί εξέφυγε λίγο η κατάσταση. Και αυτό πήρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ελπίζω να βγουν και τα βουλάκια μας όμορφα και να στολίσουν το καλάθι τέλειο. Αχ, αυτή η άγια στιγμή που ξαπλώνεις και νιώθεις να σβήνει το κορμί. Αυτή η αίσθηση είναι ό,τι πιο τέλειο. Έκανα ένα ντουζάκι, δεν έλουσα μαλλιά και είναι η μέρα του σήμερα, γιατί μέρα παραμέρα λούζομαι. Αλλά ειλικρινά δεν έχω κουράγιο καθόλου για το μετά. Το βαριέμαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή να καθίσω, να στεγνώσω μαλλιά, να τα φορμάρω. Ούτε καν. Ούτε καν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα πάρα πολύ να υπήρχε ένα μηχάνημα να το φέρνει, να το βάζει έτσι και να στα στεγνώνει και να στα φορμάρει. Θα ήταν το ιδανικό για εμένα. Και έβαλα και τις φίλες μου τις πιτζάμες, αυτές που είναι λίγο πιο χειμερινές. Αλλά σήμερα δεν ξέρω, είναι μια πιο δροσερή μέρα, αλλά εγώ νιώθω ότι κρυώνω σήμερα, αφού πριν στον υπολογιστή που καθόμουν λίγο να φτιάξω αυτό το βίντεο, είχα πάρει και την κουβέρτα και έκανα μοντάζ και ήμουν έτσι σκεπασμένη. Τώρα νιώθω καλά βέβαια με αυτή την πιτζαμούλα, αλλά σήμερα κυκλοφορούσα και με το κοντομάνικο, οπότε ίσως θέει και αυτό, γιατί ήμουν όλη την ώρα με παγωμένα χέρια και πόδια. Δεν λούστηκα κιόλας γιατί ούτε τον Αλέξανδρο έκανα μπάνιο, γιατί και αυτήν είναι η μέρα του σήμερα να κάνει μπάνιο, αλλά δεν τον έκανα γιατί λέω αφού αύριο θα βάψουμε αυγά και σίγουρα
θα χρειαστούμε μπάνιο. Μετά θα το αφήσουμε για Μεγάλη Πέμπτη. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω πόσο έξυπνο είναι μαζί με τον Αλέξανδρο να βάψω αυγά στη λευκή κουζίνα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Θα το δω αυτό πώς θα γίνει και τι θα κάνουμε. Αυτά. Δεν έχω να σας πω ή να σας δείξω κάτι άλλο για σήμερα. Θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω και σας δίνω ραντεβού για αύριο. Φιλάκια!